Κύριε Υπουργέ, το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα ελλείψεων σε όλες τις υπηρεσίες ως αποτέλεσμα συστηματικής υποβάθμισης της δημόσιας υγείας, υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης με ευθύνη τόσο της δικής σας, της σημερινής κυβέρνησης, όσο και των προηγούμενων. Οι συνέπειες αυτής της δραματικής κατάστασης προφανώς έχουν συνέπειες στους ίδιους εργαζόμενους με την εντατικοποίηση, τις εξοδοτικές συνθήκες εργασίας και την καταπώνησή τους. Έχουν όμως και αρνητικό αποτύπωμα στις ανάγκες 170.000 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του νομού που εξυπηρετεί το νοσοκομείο, αριθμός που αυξάνει κατά τη θερινή περίοδο με τον τουρισμό. Μάλιστα, τα προβλήματα αυτά είναι γνωστά στην κυβέρνηση, στη διοίκηση του νοσοκομείου, στην 7η ΥΠΕ, από τις καταγγελίες των ίδιων των εργαζομένων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ληφθεί κάποιο ουσιαστικό μέτρο. Ειδικότερα σε σειρά κλινικών έχει απομείνει λιγότερο από το 30% των προβλεπόμενων από το οργανόγραμμα γιατρών, ενώ τα κενά που προκύπτουν από συνταξιοδοτήσεις δεν καλύπτονται. Απόρρια είναι ότι οι εργαζόμενοι οδηγούνται σε πλήρη εξουθένωση χωρίς ρεπό και έχοντας οι ίδιοι οι γιατροί επιφορτιστεί σε μόνιμη βάση και με την κάλυψη περίπου το 50% της δουλειάς των ΤΕΠ. Στα δε ΤΕΠ, τα οποία εξυπηρετούν 200.000 περιστατικά ετησίως, προβλέπονται 8 γιατροί και έχουν απομείνει μόνο 3. Τα δύο τελευταία χρόνια, λόγω COVID, δέχτηκε ακόμη μεγαλύτερη πίεση, αναγκάζοντας μέχρι και τον διευθυντή των ΤΕΠ σε παρέτηση μόλις προχθές. Οριακή είναι η λειτουργία και στις υπόλοιπες κλινικές, με διαρκή υποβάθμιση και συρρήκνωση. Θα πω στη δευτερολογία. Επιπλέον, η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, δεν δίνει ουσιαστικά και πραγματικά κίνητρα για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αντιθέτως, διατηρεί τις άθλιες συνθήκες εργασίας, χαμηλούς μισθούς, χωρίς να καλύπτει το αυξανόμενο κόστος ζωής. Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Χανίων και οι εργαζόμενοι τους, κατά την άποψή μας, είναι αναπόφευκτη κατάληξη της πολιτικής εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας που υλοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε, πρώτον, να στελεχωθεί άμεσα το νοσοκομείο Χανίων με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και να προχωρήσει στη μονιμοποίηση των επικουρικών συμβασιούχων εργολαβικών εργαζόμενων όλων των ειδικοτήτων για την πλήρη κάλυψη στο νομό Χανίων των διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσήλια απολύτως δωρεάν, χωρίς πλαφών και περικοπές. Δύο, να διαμορφωθούν ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους με τήρηση των ωραρίων εργασίας και των προβλεπόμενων ρεπό. Τρίτον, να ικανοποιήσετε τα δίκαια αιτήματα των γιατρών να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και να επαναφέρει τους μισθούς στα επίπεδα πριν από τις περικοπές που κρίθηκαν συνταγματικές και να αποδώσει το σύνολο των αναδρομικών σε όλους τους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και τέλος να επεκτείνεται τα βαρέα και ανθυγιεινά στα νοσοκομεία. Ευχαριστώ. Κύριε Συντηχάκη, έχετε δύο σκέλη ουσιαστικά στην ερώτηση που κάνετε. Τα ένα είναι πιο γενικά θέματα τα οποία θα αναφερθώ και συνολικά στη δευτερολογία μου. Στην πρωτολογία όμως θα ασχοληθώ με αυτό που αναφέρετε στο νοσοκομείο Χανίων, το οποίο είχα την τύχη να το επισκεφτώ και πριν 15 μέρες και με συγχωρείτε, η εικόνα δεν είναι αυτή η οποία περιγράφεται στην ερώτησή σας. Το νοσοκομείο Χανίων είχε 1.073 άτομα προσωπικό το 2019 και σήμερα έχει 1.268 άτομα προσωπικό. Είναι από τα λίγα νοσοκομεία που έχουν αύξηση 321 άτομα, 73 μόνιμα και 248 επικουρικό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης 23 θέσεων από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ του 2020 και για νοσηλευτικό προσωπικό για μόνιμες πλέον θέσεις έχουν εγκριθεί 58 θέσεις και έχει σταλεί στο ΑΣΕΠ για να βγει προκήρυξη και για μόνιμο προσωπικό νοσηλευτικό 58 θέσεων όσους ακριβώς ζήτησε το νοσοκομείο. Στην 7η ΥΠΕ για την περίοδο 2021 από τις προκηρύξεις ζητήθηκαν 46 θέσεις. Γίνανε όλες δεκτές και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ολοκληρωθεί 34 από τις 46. Οι 6 κρίθηκαν άγονες και οι 6 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία. Είναι στα οικεία συμβούλια της ΥΠΕ και θα ολοκληρωθούν άμεσα. Ερχόμαστε τώρα στις κλινικές τις οποίες λέτε. Στην χειρουργική κλινική είναι πλήρως στελεχωμένη με 6 γιατρούς, 5 μόνιμους και ένα επικουρικό και έχει 2 ειδικευόμενους.
Η Β' χειρουργική έχει 5 μόνιμους, εκ των οποίων οι 2 επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν, αλλά δήλωσαν επιθυμία παράτασης με βάση τη δυνατότητα την οποία έχουμε δώσει μέχρι 31 Δεκάτου του 2022, άρα δεν τίθεται θέμα και σε αυτό που λέτε για τη συνταξιοδότηση. Δεν υπάρχει θέμα συγχώνευσης των 2 κλινικών. Αυτό το οποίο έγινε ήταν η κοινή συνεφημέρευση των 2 κλινικών στη διάρκεια της συγκεκριμένη COVID, χωρίς όμως να υπάρχει μείωση των κλινών. Και το νοσοκομείο Χανίων, και το γνωρίζετε αυτό, είναι από τα λίγα νοσοκομεία που έχει πλήρη κάλυψη στις οργανικές θέσεις αναισθησιολόγους. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 11 αναισθησιολόγοι με 10 οργανικές θέσεις. Και στις ΜΕΘ, πολύ κρίσιμο σημείο, υπηρετούν 11 ιατροί για 13 κλίνες. 7 ΜΕΘ και 6 ΜΕΘ COVID και έχουμε 13 γιατρούς, 11 γιατρούς. Είναι επαρκώς στελεχωμένη και η καρδιολογική κλινική και η μονάδα εμφραγμάτων, καθώς επίσης και η νεφρολογική, η μονάδα τεχνικού νεφρού, που έχει 10 γιατρούς, το ακνοδιαγνωστικό, 10 γιατρούς σε 10 οργανικές θέσεις. Συνεπώς, στο κομμάτι της στελέχωσης υπάρχουν κενά, όπως υπάρχουν σε πάρα πολλά νοσοκομεία, αλλά το συγκεκριμένο νοσοκομείο σε κρίσιμες ειδικότητες είναι πλήρως καλυμμένο. Στα οικονομικά τα οποία αναφέρεται τώρα, για να δούμε τελικά αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο προϋπολογισμός ήταν στα 28.027.950 το 2018 και σήμερα είναι στα 40 εκατομμύρια, έχει 41% αύξηση, ενώ για το νοσοκομείο Χανίων έχουμε διασφαλίσει μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία, 5,5 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση, 1 εκατομμύριο για την ψηφιακή καρδιοαγγειογραφία, το ρομποτικό μηχάνημα για τη διαχείριση φαρμάκων 155.000 ευρώ, τα ραντεβού και εφαρμόζονται και τα DRGs, όπως όλη την 7η είπε. Το πρόγραμμα την κατάσταση των φθαρμένων δαπέδων του νοσοκομείου ποσού 600.000 ευρώ. Έχει μπει ένα navigator system για 148.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2025 και μέσω, επειδή υπάρχει ένα υπαρκτότατο πρόβλημα που σίγουρα το γνωρίζετε καλά, που έχει να κάνει με την υποδομή ως υποδομή, την κτηριακή και προβλήματα που υπάρχουν και σωλήνες και γενικότερα ένα κτηριακό πρόβλημα, ήδη έχουμε ανοίξει τη διαδικασία ώστε όχι μόνο τα ΤΕΠ να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Συνεπώς, και τα άλλα θα τα πω στο δευτερολόγιο μου, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχουν προβλήματα όπως υπάρχουν και σε άλλα νοσοκομεία στο συγκεκριμένο. Η στελέχωση όμως στο συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει ενισχυθεί ειδικά στις κρίσιμες ειδικότητες και έχουν διασφαλιστεί και πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Κύριε Υπουργέ, λέτε ότι δεν είναι έτσι όπως τα περιγράφω. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μεταφέρουμε αυτά τα οποία λένε οι εργαζόμενοι, τα έχουν δώσει στη δημοσιότητα. Άρα πρέπει να μπείτε στον κόπο να διαψεύσετε τους ίδιους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν ως κύριο γνώμονα το πώς θα λειτουργήσει σε τέτοιες συνθήκες το νοσοκομείο, όπως και όλα τα νοσοκομεία της χώρας, σε συνθήκες πανδημίας που πραγματικά τσακίζει κόκαλα, η πανδημία συνεχίζει τη ίδια κατάσταση, και νομίζω ότι οφείλεται να δώσετε και μία απάντηση τότε για ποιο λόγο παραιτήθηκε ο διευθυντής των ΤΕΠ, αν όλα είναι εντάξει στο νοσοκομείο Χανίων. Να δώσετε μία εξήγηση. Για να πούμε όμως εδώ το τι λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Επί της ουσίας οι ελλείψεις έχουν οδηγήσει στη συγχώνευση των 2 χειρουργικών κλινικών, λόγω έλλειψη προσωπικού. Στη Β' χειρουργική, από τις 6 προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, έχουν μείνει μόνο 3 γιατροί, με αποτέλεσμα να μην βγαίνει ούτε το πρόγραμμα των εφημεριών. Άλλες κλινικές, όπως η Β' παθολογική, υπολειτουργούν με 3 γιατρούς από τους 7 που προβλέπονται, η μία έχει καθήκοντα και στην COVID, με 2 γιατρούς είναι αδύνατο να λειτουργήσει η κλινική, και μάλιστα όταν η πληρότητα των 2 παθολογικών να είναι πάνω από 100%, μιας και ο ρόλος τους είναι υποστηρικτικός για σχεδόν όλα τα νοσήματα. Ορθοπαιδική κλινική. Προβλέπονται 9 γιατροί. Πόσοι υπηρετούν? Μόνο 3. Γαστρεντερολογικό. 3 γαστρεντερολόγοι. Καλύπτουν και την κλινική COVID. Στο ογκολογικό, από τις 5 θέσεις υπάρχουν 2 γιατροί χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, που καλύπτουν χημειοθεραπείες, νοσηλείες και άλλα. Νευρολογική. 6 γιατροί υπάρχουν και τώρα είναι 4. Η διευθύντρια συνταξιοδοτείται σε λίγο. Στην ψυχιατρική κλινική, η κατάσταση κρούει τον κόδωνα του κινδύνου.
για την ασφάλεια και των ασθενών και των εργαζομένων. Προβλέπονται 7 γιατροί, αλλά έχουν μείνει 2 και ειδικευόμενοι προς το παρόν. Στο μικροβιολογικό, από τους 7 γιατρούς έχουν μείνει 2 μόνιμες και μία επικουρική γιατρός. Στην παιδιατρική έγιναν από τον Δεκέμβρη 5 παρετήσεις ειδικευόμενων γιατρών λόγω εξοδοτικών συνθήκων. Στην ορθοπαιδική συνταξιοδοτήθηκαν και παρετήθηκαν 3 γιατροί. Και αντίστοιχα, τραγική κατάσταση είναι στην πνευμονολογική κλινική. Και υπάρχουν προφανώς σοβαρές ελλείψεις για το νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό που δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες των κλινικών. Πέρα βέβαια από την εντατικοποίηση της εργασίας τους, που τους φτάνει στα όρια της σωματικής και πνευματικής εξάντλησης, οι υγειονομικοί αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα στη ζωή τους. Και αυτά εντείνονται. Οι αποδοχές των γιατρών του κλάδου ΕΣΥ έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές με τους νόμους 4093 του 12, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και τον νόμο 4472 του 17 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ η αμοιβή της εφημεριακής απασχόλησης παραμένει σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Τα δεδομένα αυτά δεν επιτρέυουν την αξιοπρεπή διαβίωση σε υγειονομικούς που επιθυμούν να εργαστούν στα Χανιά, καθώς το κόστος διαβίωσης, στέγαση, σύντηση είναι αρκετά αυξημένο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που κορυφώνεται το κύμα της ακρίβειας. Τα παραπάνω προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Χανίων καταδεικνύουν με τον πιο τραγικό τρόπο, θα έλεγα, τις αναλήθειες της κυβέρνησής σας και τα όσα λέτε για το δήθεν θωρακισμένο σύστημα υγείας. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας και πάνω από 25.000 θανάτους, επιβεβαιώνεται περίτρανα ότι η πλήρη κατάρρευση του συστήματος υγείας δεν είναι αποτέλεσμα της στιγμής. Γι' αυτό λοιπόν και επιμένουμε ως ΚΚΕ ότι τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο λαός, οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς απαιτούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και σε αυτά θα πρέπει να δώσετε σαφείς απαντήσεις. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύστημα υγείας στο ύψος των πραγματικών αναγκών και τέλος αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με υψηλής ποιότητας παροχές για όλο τον λαό. Ευχαριστώ.